Καλώς ήρθατε στο 12ο επεισόδιο του Άκου να Μαθαίνεις. Σε αυτή την εκπομπή θα ακούσετε σύντομα reviews πολύ αγαπημένων βιβλίων και θα μάθετε τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο να τα απολαύσετε. Σήμερα θα δούμε ένα βιβλίο που συνδυάζει την ανατολική φιλοσοφία με την ψυχολογία της Δύσης. Ο 14ος Δαλάι Λάμα και ο ψυχίατρος Howard C. Cutler ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαπραγματευτούν ένα από τα πιο σημαντικά και διαχρονικά θέματα της ανθρωπότητας και του πολιτισμού γενικότερα. Αυτή είναι η τέχνη της ευτυχίας του Δαλάι Λάμα. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε εδώ για τους λίγους που πιθανόν να μην το ξέρουν: Δαλάι Λάμα, παιδιά, δεν είναι ονόματα επώνυμο, έτσι, είναι τίτλος. Η Δαλάι Λάμα είναι μοναχή επικεφαλής της σχολής Γκελούγκ του Θιβετιανού Βουδισμού. Η μογγολική λέξη Δαλάι σημαίνει ωκεανός και η θιβετιανή λέξη Λάμα σημαίνει γκουρού ή δάσκαλος. Ο Δαλάι Λάμα που ασχολούμαστε σήμερα, λοιπόν, είναι ο 14ος Δαλάι Λάμα, ο 14ος ηγέτης του Θιβέτ. Το κανονικό του όνομα είναι Τζαμπέλ Γκανγουάνγκ Λομπτσάνγκ Γεσέ Τενζίν Γκιάτσο. Κάνεις πλάκα τώρα. Ο Γκιάτσο, λοιπόν, εκτός του ότι είναι ο μακροβιότερος Δαλάι Λάμα στην ιστορία, έχει κερδίσει και τον Νόμπελ Ειρήνης το 1989. Βασικά, ο κύριος λόγος που η βουδιστική φιλοσοφία έχει διαδοθεί στο μοντέρνο δυτικό κόσμο, πάνω κάτω είναι αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τώρα το έτερο νήμιση του βιβλίου, ο Howard Cutler είναι ένας Αμερικανός συγγραφέας και ψυχίατρος. Έχει συνεργαστεί με τον Δαλάι Λάμα σε συνολικά 3 βιβλία, τα οποία μάλιστα έχουν μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Πάμε όμως στο βιβλίο μας σιγά-σιγά. Η τέχνη της ευτυχίας, λοιπόν, είναι ακόμα ένα εγχειρίδιο, σαν αυτά που έχουμε κάνει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, το κεντρικό θέμα του οποίου είναι, μάντεψε, η ευτυχία. Γενικά, κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ευτυχία σαν μια μαθηματική εξίσωση τύπου α συν β ίσον γ, και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ευτυχία είναι περισσότερο μια τέχνη. Εδώ προφανώς έχουμε το δεύτερο. Ο Δαλάι Λάμα, μέσα από συζητήσεις, ιστορίες, διαλογισμούς και μικρά καθημερινά περιστατικά, μας προτείνει διάφορους τρόπους για να νικήσουμε τους δαίμονές μας, όπως είναι το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια, το πένθος και το κυνήγι του πλούτου. Μέσα από την πένα του Κάτλερ, ο Δαλάι Λάμα μας παίρνει από το χέρι και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της ζωής, στις σχέσεις, στην οικογένεια, την εργασία, μέχρι τελικά να φτάσουμε στην πολυπόθητη ευτυχία. Στην ουσία βάζει τον ίδιο προορισμό με τον Σενέκα, την εσωτερική γαλήνη, αλλά τον προσεγγίζει μέσα από τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, λοιπόν, ο Δαλάι Λάμα ξεκινάει με σκέψεις για την έννοια της ευτυχίας. Πιστεύει ότι η ευτυχία είναι ο κεντρικός δείκτης της εξέλιξης του ανθρώπου και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Μας λέει ότι στον δυτικό τρόπο σκέψης αντιλαμβανόμαστε την ευτυχία σαν την κορυφή ενός βουνού το οποίο πρέπει μεθοδικά να σκαρφαλώσεις. Ότι είναι δηλαδή κάτι δύσκολο, σχεδόν ανέφικτο, ότι πάνω κάτω δεν είναι για όλους. Ο βουδισμός, απ' την άλλη, πιστεύει ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε μικρές και μεγάλες ευτυχίες σε κάθε στιγμή της ζωής. Οπότε μας παραθέτει τις διαφορετικές πηγές της ευτυχίας και, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε για τα πολλά λεφτά, τα status symbol και τους φανταχτερούς τίτλους σε εταιρείες. Για τον Δαλάι Λάμα, η σύγκριση του εαυτού σου με τους άλλους είναι ουσιαστικά ο κλέφτης της ευτυχίας. Το ζουμί βρίσκεται στην εικόνα που έχουμε εμείς για τον ίδιο μας τον εαυτό. Για να βρούμε δηλαδή την ευτυχία, πρέπει σε πρώτη φάση να κοιτάξουμε μέσα. Να εξετάσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, να μάθουμε από αυτά και ουσιαστικά να καλυμπράρουμε το επίπεδο ευτυχίας στο οποίο βρισκόμαστε. Μετά όμως το βιβλίο στρέφεται προς τα έξω, από την ψυχή μας δηλαδή στον κύκλο μας, στις σχέσεις που έχουμε με συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο Λάμα μας παροτρύνει να καλλιεργήσουμε την ευγένεια και τη συμπόνια προς τους άλλους, ακόμα και αν ο τελικός στόχος είναι η δική μας ευτυχία. Και μάλιστα να την καλλιεργήσουμε και με διαλογισμό και έμπρακτα. Επίσης, διαφωνεί κάθετα με το κόνσεπτ που μας έχει κάνει πλήση εγκεφάλου το Hollywood, ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να βρούμε αυτόν τον ένα και μοναδικό έρωτα που θα κρατήσει για πάντα μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν έχει καμία σημασία, απλά δεν το βάζει στο νούμερο 1. Ανταυτού, εξυψώνει την φιλία ως το νούμερο 1 είδος σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Κάτι το οποίο έρχεται και ο Κάτλερ να μας επιβεβαιώσει μέσω της επιστήμης. Άπειρες έρευνες εκεί έξω έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που μπορούν να διατηρήσουν έναν υγιή κύκλο γύρω τους έχουν και λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποιο χρόνιο νόσημα και ζουν και περισσότερο καιρό. Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα πάνε σκατά? Ο βουδισμός, όπως και πολλές άλλες φιλοσοφίες, θεωρεί ότι ο πόνος είναι απαραίτητο κομμάτι της ζωής. Συγκεκριμένα, ότι η ίδια η ζωή είναι πόνος. Life is pain. Life is only pain. Δηλαδή, το να αποφεύγουμε ή να αρνούμαστε τον πόνο κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα από το να αποδεχόμασταν ότι ο πόνος είναι απλά μέρος του παιχνιδιού. Λέει χαρακτηριστικά ότι αν ένα πρόβλημα δεν έχει λύσει, τότε τσαμπαγχωνόμαστε για αυτό το πρόβλημα, διότι δεν έχει λύσει. Αν απ' την άλλη το πρόβλημά μας έχει λύσει,
πάλι ανησυχούμε τσάμπα, διότι το πρόβλημα έχει λύσει, οπότε εν τέλει θα σταματήσει να μας προβληματίζει. Σε τελική ανάλυση, σύμφωνα με τον βουδισμό, το πόσο υποφέρουμε είναι ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου μας. Είναι λίγο σαν τη φιλοσοφία του Matrix. Οπότε η λύση στον πόνο μας είναι, τι άλλο, να κοιτάξουμε μέσα μας. Επαναλαμβάνω, παιδιά, όλα αυτά τα λέει ο Δαλάη Λάμα και το Matrix, έτσι. Μην πυροβολά τον αγγελιοφόρο, δεν τα λέω εγώ. Εν κατακλείδη, η τέχνη της ευτυχίας είναι ένα υπέροχα εύπεπτο self-help βιβλίο, το οποίο όμως ξεφεύγει από αυτά που έχει συνηθίσει αν όντως διαβάζεις τέτοιου είδους βιβλία. Ο Κάτλερ και ο Δαλάη Λάμα ασχολούνται με τα κλασικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, εσωτερικά και εξωτερικά, προσωρινά και χρόνια, αλλά οι λύσεις για αυτά τα προβλήματα είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που προτείνει η Δύση. Αν γενικά ασχολείσαι με αυτοβελτίωση, αλλά έχεις βαρεθεί να γράφεις συνέχεια ψυχρές λίστες και να βάζεις τον ένα αυστηρό στόχο μετά τον άλλον, η τέχνη της ευτυχίας θα σου δείξει έναν πιο πνευματικό και πιο chill τρόπο να προσεγγίζεις την αυτοβελτίωσή σου. Από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει για το FZIM γενικότερα, αυτό είναι το λιγότερο αυστηρό, θα έλεγα. Οπότε ναι, μην εγκαταλείψεις το στοικισμό προς Θεού, αλλά μια στο τόσο που θα έχεις μπουχτίσει, η τέχνη της ευτυχίας θα είναι εκεί να σου πει άραξε, κάνε ένα βήμα πίσω και για μια φορά δες και λίγο πιο ολιστικά τα πράγματα. Καλό είναι να έχουμε και αυτό το βέλος στη φαρέτρα μας. Και τώρα τα καλά νέα, η χορηγάρα μας, η Overill Audiobooks, σας δίνει την τέχνη της ευτυχίας του Δαλάη Λάμα μόνο με 5 ευρώ και 99 λεπτά. Χωρίς κάποιο περιορισμό, έτσι, το αγοράζεις μία φορά και πλέον είναι δικό σου να το ακούς για πάντα. Είναι σαν να έχεις αγοράσει το φυσικό αντίτυπο του βιβλίου. Παιδιά, σαν άνθρωπος που ακούει audiobook εδώ και 20 χρόνια, σας το ξαναλέω, βάλτε τα στη ζωή σας. Δεν υπάρχει καλύτερο αντίδοτο στη βαρεμάρα όταν είσαι στις συγκοινωνίες, όταν οδηγάς το αμάξι, όταν κάνεις δουλειές του σπιτιού ή όταν θες να σε νανουρίσει κάποιος για να κοιμηθείς. Οπότε δώσε μια ευκαιρία στο link της περιγραφής και μιας και είσαι εκεί, τσέκαρε και τον υπόλοιπο κατάλογο της Overill. Τα παιδιά έχουν πάνω από 200 τίτλους audiobooks, όλα στα ελληνικά και σε αντίστοιχα καλές τιμές. Καλά ακούσματα και τα λέμε την επόμενη φορά.